Με αφορμή τις ανθισμένες ροδακινιές, όπου συμμετέχουν σε ένα διαγωνισμό, Εύη. Ένας διαγωνισμός ο οποίος γίνεται για έκτη φορά από τον τουριστικό όμιλο Βέρειας. Έχουμε τους νικητές, έχουμε και μια κριτικιά η οποία συμμετέχει σε αυτόν. Πολύ όμορφες φωτογραφίες, ανοιξιάτικες. Πλέον δεν είναι έτσι, έχουν ανθίσει και έχουν βγάλει και τα ροδάκινά τους. Αλλά νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια ανάδειξης του προϊόντος που χαρακτηρίζει την περιοχή. Φωτογραφίες μαγικές, βλέπουμε την απόλυτη αρμονία των χρωμάτων αλλά και της φύσης. Άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι και αγαπούν τη φωτογραφία και την Βέρεια, βγήκαν έξω, τράβηξαν αυτές τις φωτογραφίες, βραβεύονται για αυτές και περισσότερα θα μας πει και η κυρία Γιάννα Πηλιτσίδου, είναι η πρόεδρος του τουριστικού ομίλου Βέρειας. Την καλησπέρα μας. Για πείτε μας, τα έχετε καταφέρει περίφημα εκεί, έχετε ένα προϊόν, έχετε ομορφιές πραγματικά και από τη μία η οξυδέρκεια, από την άλλη η εξωστρέφεια που επιταχύνεται τα τελευταία χρόνια, έχετε δημιουργήσει κάτι μοναδικό. Η φύση σας αγαπά, αλλά αγαπάτε και εσείς τη φύση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Έτσι, ναι, ο τουριστικός όμιλος Βέρειας προσπαθεί εδώ και κάποια χρόνια να αναδείξει αυτό το υπέροχο φαινόμενο από μας, των ανθισμένων ροδακινιών, που συμβαίνει κάθε άνοιξη για 20 μέρες, τον Μάρτη περίπου. Έτσι λοιπόν, ένα όχημα για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε αυτές τις φωτογραφίες είναι ο φωτογραφικός διαγωνισμός που καθιερώνουμε μαζί με την Ένωση Καλλιτεχνών Φωτογράφων και Τυπικοδιοικητικής Μακεδονίας και τον σταθερό χορηγό μας, τη Fujifilm, Ελλάς. Οπότε και φέτος είχαμε τον έκτο διαγωνισμό, όπου λάβαμε περίπου πάνω από 150 συμμετοχές ανθρώπων, επαγγελματιών ή και ερασιτεχνών, και τα αποτελέσματα αυτά του διαγωνισμού θα έχουμε την χαρά να παρουσιάσουμε στην έκθεση που θα γίνει το επόμενο Σάββατο 17 του μηνός εδώ στη Βέρεια, όπου θα παραβρεθούν και όλοι όσοι κρατήσανε αυτά τις μαγικές αυτές στιγμές με τα κλικ τους. Παράλληλα έχουμε και μια πρωτιά φέτος. Διοργανώσαμε έναν διαγωνισμό ποίησης, χάικου. Τα χάικου είναι μικρά στιχάκια με συγκεκριμένες σύλλαβες και είχαμε αναπάντεχα και εκεί πολλές συμμετοχές. 194 χάικου μαζέψαμε από όλη την Ελλάδα. Και τώρα αυτά θα συνοδεύσουν τις φωτογραφίες στην έκθεση που ετοιμάζουμε. Κάθε φωτογραφία δηλαδή θα έχει και το δικό της χάικου. Εξαιρετικά ποίηματα μας στείλανε ο κόσμος και χαιρόμαστε πολύ. Και κάτι που ήθελα να σας πω είναι ότι μία δική σας συντοπίτησα, η κυρία Βάλια Λασπιθιωτάκη, ήταν εδώ τον Μάρτιο, ήρθε ειδικά για αυτό τον σκοπό, έλαβε μέρος και στον διαγωνισμό και έχει διακριθεί η φωτογραφία της. Οπότε βλέπουμε για ακόμα μία φορά και τα κοινά στοιχεία που έχει η Βέρεια με την Κρήτη, αλλά αυτό που έχετε καταφέρει να κάνετε, γιατί μας είπατε για αυτά τα ποίηματα τα οποία έχουν και την προέλευσή τους από το εξωτερικό, είναι να δώσετε και μία διαφορετική έτσι, αίσθηση, εικόνα και στον επισκέπτη που θα έρθει, να σας συνδέσει δηλαδή με ανάλογες περιοχές στο εξωτερικό, με ανθισμένες ροδακινιές. Έτσι ακριβώς, γιατί αυτή η πιο σύντομη μορφή ποίησης, όπως λέγεται, ότι είναι τα χάικου, συνήθως έχουν να κάνουν με υμνούν τη φύση, τα χρώματα, τις μοίρες, οπότε ήταν κάτι κατάλληλο για να το συνδέσουμε και με τις φωτογραφίες, αλλά και κυρίως με αυτή την ομορφιά που ζούμε για 20 μέρες κάθε Μάρτιο. Είστε εξαιρετικοί, τους χαιρετισμούς μας. Ο καιρός εκεί σας έχει χαλάσει στη Βέρεια. Τι καιρό έχει? Ο καιρός μας τώρα, όπως βλέπετε, τώρα έβρεχε καθώς μιλάμε, ψυχαλίζει. Ο Ιούνιος έχει πάθει Σεπτέμβριο κανονικά. Ακριβώς. Δεν ξέρω πώς είστε εσείς εκεί, αλλά εμείς εδώ. Εδώ έχουμε ήλιο με δόντια σε πολλές περιπτώσεις. Μας έχει χαλάσει. Την καλησπέρα μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κυρία Πηλιτσίδου, ευχαριστούμε θερμά.